Και αν τελικά υπάρχει. Πάλι την ίδια απάντηση θα σας δώσω που σας έδωσα προηγουμένως. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα πρωθυπουργό να πάει εκεί δυναμικά να πείσει. Ούτε αντριλίκια ούτε νταϊλίκια. Με σοβαρότητα, με επιχειρήματα να πείσει. Να ρωτήσει πού είναι η αλληλεγγύη των εταίρων μας προς την Ελλάδα. Θα σηκώσει η Ελλάδα μόνη της το προσφυγικό. Μια μικρή χώρα η Ελλάδα και προελθούσε από μια δεκαετή κρίση μπορεί να σηκώσει μόνη της τέτοιο βάρος. Έναν τέτοιο πρωθυπουργό χρειαζόμαστε. Αντ' αυτού, ακόμη και χθες είδα το Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής και ζήταγε λεφτά. Λεφτά, λέει, περισσότερα λεφτά για το μεταναστευτικό. Όσα λεφτά και να σου δώσω, εδώ τρώγομεθα, εδώ πάμε σε εμφύλιο. Τα νησιά έχουν ξεσηκωθεί. Η ενδοχώρα δεν τους θέλει. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε αυτά που λέει ο Βελόπουλος, να τους πυροβολούμε. Θα είναι τρέλες. Ποια είναι η λύση για εσάς, κύριε? Εκεί είπαμε να πάει ο Πρωθυπουργός στην Ευρώπη, στη Σύνοδο Κορυφής και να πει: κύριοι, μια μικρή χώρα η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο βάρος. Το έχει κάνει αυτό. Πρέπει κάνει όλοι εξίσου. Επειδή βρέθηκε ένας φασίστας στην Ουγγαρία και κατέβασε τα ρολά. Και τα σύνορα έκλεισε και άλλος ένας. Ποιο Αλβίνη και πέντε άλλοι. Σημαίνει ότι. Του Βίζεγκραντ, βέβαια. Ακούστε κάτι, ακούστε κάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ιδρύθηκε, ιδρύθηκε σαν όμιλος αλληλεγγύης. Σωστά. Δηλαδή, ένα πρόβλημα, μα αρρώστια είναι, μα οικονομική κρίση είναι, μα οτιδήποτε είναι, θα το αντιμετωπίζουν 27 κράτη. Όχι ένα κράτος μόνος του. Αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ τι συνέβη λοιπόν. Κάποιοι χούντες φασίστες σε όλη την Ευρώπη κλείσαν τα σύνορά τους και άφησαν την Ελλάδα να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Άρα το πρόβλημα είναι γενικευμένο. Είμαστε στην Ευρώπη. Υπάρχει αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Γι' αυτό λέω, χρειάζεται ένας άντρας πρωθυπουργός να πάει να προβάλλει τα δίκαια με τέτοιους που απλώνουν το χέρι και ζητάνε λεφτά. Γιατί ο Μητσοτάκης τώρα έχει ένα άλλο άγχος. Να μειώσει, λέει, τα πλεονάσματα. Κύριε... Έχει τα εργασιακά, το ένα το άλλο. Δηλαδή αποδέχονται ό,τι τους επιβάλλουν στο προσφυγικό με σκοπό να βελτιώσουν την εικόνα των οικονομικών, γιατί επένδυση δεν έχει έρθει καμία. Λεφτά θέλει ο άνθρωπος για νομίζει ότι στην Ελλάδα θα εξαγοράσει τον κόσμο με 20 ευρώ τον καθένα. Δεν είναι έτσι. Έχουν τώρα αυτό που μόλις είπατε, δηλαδή ότι η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό για να βελτιωθούν οι οικονομικοί. Παίρνοντας λεφτά, βελτιώνοντας τα οικονομικά εντός Ελλάδος. Είναι κάτι που το είχαμε ακούσει και την προηγούμενη κυβέρνηση. Και μεγαλώνει το πρόβλημα στα νησιά και στην ενδοχώρα. Και πάμε σε εμφύλιο. Εδώ πάμε σε εμφύλιο. Εσείς πώς βλέπετε να εξελίσσεται το μεταναστευτικό? Τίποτα. Τελειώσαμε. Θα πέσει ο Μητσοτάκης. Θα γίνει η Ελλάδα θα γίνει. Μα η Ελλάδα δεν σε αντέχει άλλο. Πόσους, ήδη σε όλα τα νησιά, οι ξένοι είναι τριπλάσιοι του πληθυσμού. Τι που θα... Αν έρθω σπίτι σας εγώ και σας φέρω, είστε τρεις, και σας φέρω 13, δεν θα σηκωθείτε να φύγετε. Θυμάται λοιπόν ότι είναι καυτή πατάτα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το μεταναστευτικό. Ναι, και υποσχότανε ότι με ένα κουμπί πατώντας θα το λύσει. Τελικά δεν ήταν τόσο εύκολο το θέμα του μεταναστευτικού. Όχι, ήταν ψεύτης ο ίδιος. Δεν ήξερε ότι δεν είναι εύκολο. Ήταν ψεύτης. Κάντε λάθος. Δηλαδή έκανε κακή εκτίμηση, το νόμιζε εύκολο. Ίδιος αναγνώρισε το λάθος η κυβέρνηση, επανεδρύοντας το Υπουργείο Μετανάστευση. Ήταν ψεύτης για να πάρει την ψήφο, όπως και για να πάρει την ψήφο έλεγε είναι κατάπτυστη η Συμφωνία των Πρεσπών. Να έρθουμε λίγο και σε εσάς.